Στην έξωση μια οικογένεια από το σπίτι τη, το οποίο βγήκε σε πληστηριασμό από φαν, προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα στην περιοχή τη Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, η αστυνομία κατάφερε να βγάλει έξω από το σπίτι τη ολόκληρη οικογένεια. Είχαν γίνει ακόμη δύο απόπειρε έξωση, ωστόσο η γειτονιά τη Καλαμαριά είχε υπερασπιστεί την οικογένεια, οπότε οι εξώσει δεν προχώρησαν δεν γίνεται χωρίς να τελειώσουν τα δικαστήρια να μας βγάζουν έξω. Και επειδή έχουμε δίκιο, θα δικαιωθούμε. Εμείς θα ξανάρθουμε και δεν φοβόμαστε κανέναν. Δεν μας τοεί τίποτα. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Τον Ισοφό της Παπάζογλου, ο οποίο μαζί με τη σύζυγό του πετάχτηκαν έξω από το σπίτι. Το αρχικό δάνειο που έχει λάβει ο κύριος Παπάζογλου και η σύζυγός του ήταν γύρω στις 60.000 ευρώ και ενώ αρχικά αποπληρωνόταν κανονικά όταν μειώθηκαν τα εισοδήματά του δραστικά, σταμάτησαν να πληρώνουν και το οφειλόμενο ποσό εκτοξεύθηκε στι 180.000 ευρώ. Όπω αναφέρει ο Φώτης Παπάζογλου, σπάσαν την πόρτα με τη βοήθεια τη αστυνομία και μα βγάλαν τα πράγματα έξω χωρί να περιμένουν την απόφαση από το δικαστήριο για την ακύρωση του πληστηριασμού. Η αναλυγισία του φάνηκε όταν ήρθαν την προηγούμενη Τετάρτη, όταν είχαμε του νεκρού στα τέμπη, πάλι με τη συνδρομή της αστυνομίας με ραπένθους και ξαναπαραβίασαν την πόρτα. Ο αγώνας συνεχίζεται.